Ευχαριστούμε θερμά καταρχήν τον κύριο Κτενά και τους συνεργάτες του για τη μεγάλη τιμή που μας έκαναν να μας επιλέξουν και να μας απονείμουν το συγκεκριμένο βραβείο. Είναι για μας μια σημαντική επιβράβευση για τα 60 χρόνια μιας πορείας, ενός, επιτρέψτε μου τον όρο, γλυκόπικρου ταξιδιού μέσα στη θάλασσα των γεύσεων. Για τα 60 χρόνια μόχθου και σκληρής προσπάθειας που έχουμε διανύσει σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό, αλλά συνάμα δυστυχώς και αθέμητων πρακτικών πολλές φορές από τις πολυεθνικές εταιρείες. Παρά τα αυτά, σε αυτή την πολύχρονη διαδρομή μας, καταφέραμε να πετύχουμε υψηλότατους ρυθμούς πραγματικής και υγιούς ανάπτυξης, έχοντας πάντοτε σαν άξονα επιτυχίας, εκτός των άλλων μεθόδων, και τις καινοτόμες δράσεις. Όλη μας η οργάνωση πιστεύω ότι βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις για μας βασικές αρχές που απεικονίζουν τη μέχρι τώρα πορεία μας. Χρηστή διοίκηση, λιτή διαχείριση, ακριβής μέτρηση και απόλυτη γνώση του κόστους. Τα πρότυπα και ιδανικά του ιδρυτή της εταιρείας μας, του πατέρα μας δηλαδή, αλλά και τα δικά μας σαν δεύτερη γενιά, ήταν και θα είναι πάντοτε ταυτόσημα με συγκεκριμένες αξίες που πιστεύουμε ακράδαντα ότι μας χαρακτηρίζουν απόλυτα, αλλά είναι και χρήσιμο να ακουστούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτές οι αξίες δεν είναι άλλες από, πρώτον, βαθιά πίστη για τη μοναδικότητα της ποιότητας της ελληνικής γης, από την οποία δημιουργούμε μοναδικές, ξεχωριστές, παραδοσιακές γεύσεις. Δεύτερον, απόλυτο σεβασμός στον καταναλωτή. Τρίτον, συνεχής και ανιδιοτελής προσφορά στην ελληνική κοινωνία. Και τέταρτον, και πιο σημαντικό λόγω της οικονομικής διάστασης της σημερινής εκδήλωσης, στήριξη στην ελληνική οικονομία μέσω των συνεχών επανεπενδύσεων των κερδών μας. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, κύριε Κτενά, να απευθύνω μια πολύ σύντομη προτροπή, θα έλεγα, στον αξιότιμο κύριο Γενικό Γραμματέα, που μας τιμά απόψε με την παρουσία του. Εάν συμφωνείτε μαζί μου ότι η πραγματική συμβολή από τη μεριά των επιχειρήσεων στην πολύπαθη έννοια ανάπτυξη αυτής της χώρας είναι και η συνεχής επανεπένδυση των κερδών τους, τότε αλλάξτε εχθές, αν είναι δυνατόν, το καθεστώς του νέου αναπτυξιακού νόμου που και πριν από λίγο εξαγγείλατε, που αφορά το ειδικό καθεστώς των παλαιών αφορολόγητων αποθεματικών που τώρα ονομάστηκαν απλά εκτός φόρου. Σταματήσαμε, κύριε Γενική Γραμματέα, με τα νέα δεδομένα που εξαγγείλατε, να αρωματιζόμαστε νέες επενδύσεις που αυτόματα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Γιατί πολύ απλά φύγαμε από ένα καθεστώς πλήρους ευελιξίας κινήσεων και διαφάνειας ελέγχου και θα καταλήξουμε στο να κρινόμαστε και να αξιολογούμαστε από μία αφενός αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Για ποιο πράγμα? Για τα δικά μας κέρδη που θέλουμε να μετουσιώσουμε σε επενδύσεις. Όσο για τη φοροτεχνική ουσία της επένδυσης αυτής καθεαυτής, ας μην τη σχολιάσουμε. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, τον 3204, 1 εκατομμύριο κέρδη και σχεδόν ισόπωση επένδυση είχε σαν αποτέλεσμα την αφαίρεση όλου του ποσού από τα αφορολογούμενα κέρδη. Με τον 3908, τον δικό σας νόμο, το 1 εκατομμύριο που αφαιρώσαμε έγινε πρακτικά 150.000. Εν κατακλείδη, κύριε Γενική Γραμματέα, βοηθήστε τις ελληνικές επιχειρήσεις που ενσυνείδητα θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο τους, τη χώρα μας, την Ελλάδα μας, να συνεχίσουν να ονειρεύονται, να συνεχίσουν το ταξίδι για να μπορούν να υπάρχουν διαμάντια και να λάβουν και τις επόμενες γενιές. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας υγεία και δύναμη για να ανταπεξέλθουμε και να επιβιώσουμε σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνει δυστυχώς σήμερα η χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την παρουσία σας και την προσοχή σας.